γασί σε κύριε και θαύμαστα τα έργα σου. Καιρός είναι να πάρεις τη μεγάλη βέργα σου και να αρχίσεις να βαράς όσους δεν μπορώ να δείρω εγώ φουκαράς. Τι λέμε από τις αγρές. Καλησπέρα. Πού ποντάρουμε απόψε? Στο θέατρο και τη μουσική. Φύγαμε για θέατρο. Μια αληθινή ιστορία βγαλμένη από τα ιστορικά χρονικά των εφημερίδων εκείνης της εποχής. Μια νέα γυναίκα εγκαταλείπει χωριό και αραβωνιαστικό και έρχεται στη Θεσσαλονίκη του 50 για να γίνει τραγουδίστρια. Ο ερωτευμένος άντρας την ανακαλύπτει και αφού δεν την πείθει να τον ακολουθήσει, τη σκοτώνει. Το λιωμένο βούτυρο παίζεται για δεύτερη χρονιά αφού κέρδισε κοινό και κριτικούς. Για τα 3 χρόνια που ζήσαμε μαζί. Για τις βόλτες που κάναμε, για τις αγκαλιές που κάναμε. Για την καλή καρδιά μου, ρε. Α, μην χωρίσουμε έτσι, κρύα. Κρίμα είναι. Και τι θέλεις δηλαδή? Τι λες? Πάμε. Πες όχι, Λούλα. Αρνήσου. Γύρω στο 50, μία κοπέλα από την Φλόρινα έρχεται στη Θεσσαλονίκη για να γίνει διζέζ. Ο αραβωνιαστικός ισοτάσος δεν το σηκώνει καθόλου αυτό. Έρχεται, τη βρίσκει, τη σκοτώνει και πηγαίνει το πρωί και παραδίδεται στην αστυνομία. Αυτός είναι ο πυρήνας γύρω από τον οποίο ο Σάκης ο Σερέφας έχει χτίσει το έργο «Λιωμένο βούτυρο». Να το ζωντανέψουμε λίγο εδώ. Ναι, ναι. Λοιπόν, να μια κότα, να κι άλλη, να κι άλλη μια. Τρεις κότες. Αυτό ακριβώς συμβαίνει σε... Δεν είμαι σίγουρος αν πιστεύω σε αυτόν τον μαγικό κόσμο του θεάτρου, στον οποίο θέλει ο θεατής να μπει και να ζήσει μια ψευδαίσθηση για 2 ώρες. Αυτό το σινεμά το κάνει πολύ καλύτερα από το θέατρο. Σε θέλω, κορίτσι μου, σε θέλω. Όλη μέρα σε σκεφτόμουν. Και εγώ, Τάσο μου, μ' αρέσει, αλλά έλα τώρα. Μην με κάνει έτσι, δεν γίνεται. 3 μέρες σε περίμενα, Λούλα, γιατί δεν ερχόσαι? Οπότε σε αυτή την παράσταση προσπαθούμε να βάζουμε και να βγάζουμε το θεατή μέσα σε αυτή την πραγματικότητα. Να του δίνει έστω κάποια στιγμή λίγα ψήγματα ψευδαίσθησης ή ένα υπόστρωμα που κάπως έτσι λίγο να γύρει το κεφάλι του σε ένα μαξιλάρι και να χαθεί, αλλά κατευθείαν να του το πάρεις πίσω αυτό το πράγμα. Όχι, δεν το αισθάνεσαι, και αφήνεις τον Τάσο να σε αγκαλιάσει τρυφερά και να σκεπάσει τους ώμους σου με το σακάκι του. Έτσι κι αλλιώς εκείνη τη νύχτα εκατομμύρια γυναίκες όλο τον κόσμο έγιναν να παλά τους ώμους τους και άφησαν να τους σκεπάσει τρυφερά κάποιο αντρικό, στοργικό σακάκι. Κάθε νύχτα συμβαίνει αυτό. Για κάποιο λόγο, οι αληθινές ιστορίες μας αγγίζουν πολύ περισσότερο και μας επιτρέπουμε να δούμε και εμείς τον εαυτό μας μέσα σε αυτές. Όλα τα μεγάλα έργα βασίζονται πάνω σε κάτι που έχει υπάρξει άσχετα αν μεταμορφώνεται σιγά σιγά μέσω της ποίησης. Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα, ναι, αυτό είναι πολύ δυνατόν. Εκατομμύρια τόνοι πιτηρίδας περιβάλλουν τη γη δημιουργώντας ένα περίβλημα το οποίο εμποδίζει τις ακτίνες του ηλίου να φτάσουν στον πλανήτη. Το τι σημαίνει το θέατρο, νομίζω, για κάποιον είναι μια ερώτηση στην οποία μπορεί να απαντά κανείς κάθε τόσο, να δίνει διαφορετικές απαντήσεις κάθε φορά. Εγώ δεν έχω βρει ακόμα την απάντηση. Δεν ξέρω. Ελπίζω να βρω την απάντηση μια μέρα, αλλά δεν την έχω βρει. Μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια τα κύτταρα της επιδερμίδας του Τάσου ανανεώθηκαν 730 φορές. Τα κύτταρα από το σηκώ του 24, τα ερυθρά του ατμοσφαίρι 60, μια φορά όλος ο σκελετός του και 2 φορές όλα τα κύτταρα του εντέρου του. Δηλαδή, μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια, το σώμα που διέπραξε το έγκλημα είχε αντικατασταθεί πλήρως από ένα άλλο σώμα. Άλλο σώμα εγκλημάτισε και άλλο τιμωρήθηκε. Πού συναντιούνται ένας γκέι πυρώτης, μια Ρωσίδα πριγκίπισσα, μια αερόδουλη που θέλει να γίνει ηθοποιός και ένας αποτυχημένος σκηνοθέτης.